Παραμένουμε σε προεκλογική τροχιά και αμέσως μετά το Φιλίμενο Αξουλόγη, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μαζί μας ο Γιάννης Πλαφαδέλης, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στην περιφέρεια Καβάλας. Χαίρετε κύριε Πλαφαδέλη. Καλησπέρα σας κύριε Σπιτσέρη. Να χαιρετήσω τους φίλους του τους τηλεθεατές. Και ιδιαίτερα τους συμπατριώτες μου στην Καβάλα. Κύριε Πλαφαδέλη, δεν είστε καινούριος στα πολιτικά πράγματα, καθώς υπηρετήσατε το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου και μάλιστα διατελέσατε επί σειρά ετών μαζί με τον πρώην δήμαρχο, τον Κώστα Χατζημανουήλ, αντιδήμαρχος οικονομικών. Ένα σημαντικό ζήτημα για κάθε δημοτική αρχή. Γιατί τώρα, σε επίπεδο εθνικών εκλογών, τι άλλαξε, τι σας παρακίνησε αυτή τη φορά και δεν έχει συμβεί χρόνια πριν? Κύριε Σπιτσέρη, έχετε δίκιο. Και θα έλεγα ότι δεν είμαι μετέχω στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 2010. Είμαι επίσης συμμετέχω από τα μαθητικά μου χρόνια στην παράταξη του ΠΑΣΟΚ, αλλά επίσης ήμουνα και 2 φορές γραμματέας τοπικής οργάνωσης της Θάσου και η πορεία μου όλη είναι συνυφασμένη με τη Δημοκρατική Παράταξη, τους αγώνες των συμπατριωτών μου και σήμερα θεωρώ σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την πατρίδα μας, θεωρώ ότι είναι μεγάλη μου ευθύνη και φυσικά και τιμή να μπορέσω να εκπροσωπήσω τους συμπατριώτες μου έτσι ώστε και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Μην ξεχνάτε ότι όλη μου η ζωή είναι συνυφασμένη λόγω επαγγέλματος με τα νέα παιδιά, με τους νέους. Θεωρώ λοιπόν υποχρέωσή μου και καθήκον να μετέχω σε αυτή την εκλογική διαδικασία ώστε να μπορέσω έστω με τη μικρή μου δύναμη να συνεισφέρω κι εγώ στην καινούρια πορεία του ΠΑΣΟΚ που έχει φυσικά δρομολογηθεί με την ανάδειξη του Νίκου του Ανδρουλάκη στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Πλαφαδέλη, αναφέρατε ότι μια ζωή υπηρετείτε την Δημοκρατική Παράταξη. Έτσι, αληθές, βεβαίως. Δεν θα ξεχάσω και θυμάστε κι εσείς ότι τα χρόνια των επικών αναμετρήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, κυρίως σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, μιλούσατε ως ΠΑΣΟΚ για το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων. Συγχνώ. Θεωρούσατε δε περίπου αυτονόητο, και από ένα σημείο και μετά όλα αυτά είχαν αρχίσει να αποκτούν μια σχετική έννοια, ότι για παράδειγμα στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, τη δεκαετία του 80 αλλά και τη δεκαετία του 90, θεωρούσατε περίπου αυτονόητο όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, πάει να πει και οι δυνάμεις της αριστεράς και το ΚΚΕ παλιότερα, ότι θα όφυλαν, ηθικά μιλώντας, όφυλαν να υποστηρίξουν τον υποψήφιο της Δημοκρατικής Παράταξης απέναντι στον υποψήφιο της Συντηρητικής Παράταξης. Και τώρα, που είναι εκλογές απλής αναλογικής και που ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί την ίδια φρασεολογία, μιλάει για τα ίδια πράγματα και μιλάει για κυβέρνηση προοδευτικών δυνάμεων, εσείς λέτε θα δω, δεν θα είναι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης, θα δω πώς θα είναι η κατάσταση. Γιατί τώρα ένα μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων δεν είναι αυτό που θα έδινε τη λύση? Μήπως τώρα, επειδή δεν είστε εσείς σε επίπεδο, δεν έχετε την πρωτοκαθεδρία σε αυτό το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων? Κάτι το οποίο φυσικά κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία θα το αμφισβητήσει και με το δίκιο του, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα ήθελα αρχικά να αναφέρω καταρχάς αυτό που είπατε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, έτσι είναι, όμως δεν γινόταν ποτέ αυτό. Όχι ποτέ, γινόταν επί σειρά ετών. Από ένα σημείο και μετά άρχισε να μην γίνεται, ναι. Εκτός από μία περίπτωση, την περίπτωση του αείμνηστου του Καπόλα, του Δημάρχου Καπόλα. Μιλάτε για τη Θάσο, εγώ μιλάω για όλη την Ελλάδα. Ναι, συμφωνούμε. Θα ήθελα όμως να πω ότι επειδή θέτεται ένα θέμα το οποίο είναι βαθιά πολιτικό και έχει ούτως ή άλλως
έχει γίνει, έχει δοθεί η απάντηση και από τον πρόεδρο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα έλεγα ότι η σημερινή, αυτό το οποίο αναφέρει ο πρόεδρος, ίσως δεν είναι ακριβώς τον όχι ο Μητσοτάκης ή όχι ο Τσίπρας. Είναι μια αλλαγή πολιτικής. Αυτό που κρύβεται πίσω από την στάση του ΠΑΣΟΚ είναι μια αλλαγή πολιτικής. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Σήμερα ο Έλληνας πολίτης βιώνει καταστάσεις που έχουν να κάνουν με ζητήματα οικονομίας, με ζητήματα αρχών, θεσμών, και μπορούμε να πούμε ότι ήδη έχουμε ζήσει την πολιτική και του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ζήσει και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου, του Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή μιλάει για μια άλλη πολιτική. Μια πολιτική η οποία θα είναι πολιτική συνεργασιών, πολιτική προγραμματικών συγκλήσεων, και όπως καταλαβαίνετε, σε μια τέτοια διαδικασία τίθενται ζητήματα όπως αφορούν και τα πρόσωπα που θα υλοποιήσουν αυτές τις πολιτικές. Θεωρούμε, και νομίζω ότι φαίνεται και αυτό και από την τελευταία δημοσκόπηση, ότι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να υλοποιήσουν τέτοιες συγκλήσεις. Και θεωρώ και επίσης είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα θα το δείξει ο ελληνικός λαός. Δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα προδικάσουμε ποια μορφή συνεργασιών θα έχουμε. Εγώ συμφωνώ απολύτως, κύριε Βλαχαδέλη. Λένε όμως, για παράδειγμα, από το ΣΥΡΙΖΑ το εξής. Το ΠΑΣΟΚ στα κόκκινα δάνεια πάνω κάτω λέει τα ίδια με εμάς. Το δεν ΠΑΣΟΚ λέμε, σε επίπεδο δημόσιας υγείας πάνω κάτω το λέει τα ίδια με εμάς. Σε επίπεδο ενεργειακής πολιτικής οι προτάσεις μας έχουν πολλά κοινά σημεία. Άρα να οι προγραμματικές συγκλήσεις. Είναι έτσι ή θεωρείτε ότι δεν έχετε σχέση καμία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία και δεν υπάρχει καμία συγγένεια αντικειμενικά. Άρα περίπτωση προοδευτικού μετώπου αντικειμενικά δεν υφίσταται. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπάρχουν προσεγγίσεις. Είναι φανερό. Αλλά θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα. Όχι, επειδή υπάρχουν περισσότερες με το ΣΥΡΙΖΑ ή περισσότερες με τη Νέα Δημοκρατία, για να καταλάβω. Το ζήτημα δεν είναι να μας απαντήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Προφανώς. Όπως λέτε λοιπόν, να μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια. Θα πρέπει να θυμηθούμε όλοι ότι εν μέσω της πιο βαθιάς κρίσης, της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το 2010, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τον νόμο του ΠΑΣΟΚ που αφορούσε την προστασία της κατοικίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το 2016 έβαλε μέσα στην όλη ιστορία τα φαντς. Σήμερα ερχόμαστε με κροκοδίλια δάκρυα να συζητάμε ότι θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μάλιστα με τροπολογία και στη Βουλή. Να δούμε άλλα ζητήματα. Καταλαβαίνετε ότι προφανώς υπάρχουν σε κάποια ζητήματα, παραδείγματος χάρη στα ζητήματα υγείας. Υπάρχουν ζητήματα. Το θέμα όμως είναι οι πολιτικές αυτές μπορούν μετά τις εκλογές να τεθούν σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης εάν παρεπιπτόντως ο κύριος Τσίπρας ή ο ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί στη δεύτερη θέση. Ο ίδιος το απέκλεισε. Και να πούμε και κάτι το οποίο είναι πραγματικά εξωφρενικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος ψήφισε την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σύστημα το οποίο προβλέπει συγκλήσεις, προγραμματικές συγκλήσεις, συνεργασίες. Και σήμερα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δηλώνει ότι αν δεν είμαι πρώτος, δεν τίθεται θέρμα συνεργασιών. Πώς θα γίνουν οι συνεργασίες? Και αν ο λαός, ο ελληνικός λαός, αποδοκιμάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, που όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, δεν έχει αυτή τη δυναμική την οποία θα προσδοκούσε και μάλιστα θα έχει ποσοστά, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, μικρότερα από τα ποσοστά του 19. Ο ίδιος ο ελληνικός λαός λοιπόν, ο ίδιος αποδοκιμάζει
την Πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα. Πώς θα είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε από την πίσω πόρτα, θα βάλουμε Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα? Άρα συνεπώς η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, είναι η αλλαγή μιας πολιτικής. Και αυτή η πολιτική πρέπει να γίνει μέσα από προγραμματικές συγκλήσεις, οι οποίες φυσικά θα δημιουργηθούν και θα είναι λογικό αυτό μετά τις εκλογές και αφού αποφασίσει ο ελληνικός λαός και με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα δώσει ένα ισχυρό ποσοστό, μια ισχυρή εντολή στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Εδώ θα σας πω και το εξής. Εάν παρεπιπτόντως μετά τις εκλογές συμβεί να πάρει ο πρόεδρος του Πασόκ τρίτη εντολή, θα σημαίνει αυτόματα ότι η πρώτη και η δεύτερη εντολή έχουν πάει χαμένες. Άρα συνεπώς συζητάμε για μια άλλη πολιτική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι που ίσως δεν είναι θέμα προσώπων. Καταλαβαίνω τι λέτε. Πάρα πολλές φορές σε κανάλια και διάφορα από δημοσιογράφους. Δεν είναι θέμα προσώπων. Εγώ να συμφωνήσω, κύριε Παπαδέλη, ότι καταρχάς συνταγματικά κανένα ζήτημα δεν υφίσταται. Η απλή αναλογική προβλέπει την ανάδειξη του Πρωθυπουργού από την επόμενη Βουλή, προφανώς με συμμαχίες, και μπορεί κάλλιστα από την Βουλή αυτή ή εκτός Βουλής να βρεθεί αυτό το πρόσωπο το οποίο μπορεί. Δεν προβλέπει πουθενά ότι το Σύνταγμα ότι πρέπει ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος ή του πρώτου κόμματος θα είναι πρωθυπουργός. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, δεν το αναφέρει πουθενά, αλλά λένε για παράδειγμα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Σταθείτε λίγο ρε παιδιά. Εάν από τη στιγμή που πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη ή πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, σημαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος εμπιστεύεται αυτό το κόμμα με τον συγκεκριμένο αρχηγό. Δεν θα είναι πρόβλημα να υποδείξουμε κάποιον άλλον. Και εγώ θα σας πω, δεν είναι πρόβλημα. Όμως, θα είναι το ίδιο ισχυρός ο ηγέτης, κύριε Πλαφαδέλη. Δοκιμάσαμε τον Τζανί Τζανετάκη. Δοκιμάσαμε τον Παπαδήμα. Δοκιμάσαμε τον σοφό Ξενοφόντα Ζολώτα. Είχαν την ισχύ, είχαν την πυγμή, είχαν την πολιτική νομιμοποίηση, αν θέλετε, για να επιβάλλουν πράγματα. Πιστεύετε δηλαδή ότι κάποιος άλλος θα είχε αυτή την πολιτική νομιμοποίηση να πάρει δύσκολες αποφάσεις που σε κάθε περίπτωση θα μπορεί να χρειαστούν? Τότε να υποθέσουμε, να το δούμε αυτό. Ποιες δύσκολες αποφάσεις λοιπόν πήρε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε αυτοδυναμία και ο οποίος πραγματικά υλοποίησε την πολιτική του? Ποιες ήταν οι δύσκολες αποφάσεις? Είχε να διαχειριστεί λοιπόν μια πανδημία, θα σας πει. Θα σας πει ότι τη διαχειρίστηκε την πανδημία παρά τις δυσκολίες. Εσείς θα διαφωνήσετε, αλλά ο ίδιος θα υποστηρίξει ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Βεβαίως. Να δούμε λοιπόν το αποτέλεσμα. Πιστεύετε, όπως ανέφερε ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα υπήρχε ζήτημα υποκλοπών εάν υπήρχε κυβέρνηση συνεργασίας? Θα μπορούσε να γίνεται αυτό το πάρτι των αναθέσεων που γίνεται μέσω λόγω και της πανδημίας και μοιράζονται χρήματα και αναθέσεις? Μα γι' αυτό κι εσείς μην κάνετε δύσκολο το παιχνίδι των συνεργασιών και αυτή την προοπτική, θέτοντας όρους που ενδεχομένως μπορεί να δημιουργούν δυσκολίες. Θα ήθελα να σας υπερασπιστείτε τις κυβερνήσεις συνεργασίας βάζοντας κι εσείς νερό στο κρασί σας. Μα αν ένα κόμμα αυτή τη στιγμή κάνει προτάσεις για συνεργασία, είναι το ίδιο το Πασό. Και θα ήθελα εδώ να πούμε και το εξής. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή θέλει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ? Απορρίπτει, ας πούμε, παράδειγμα τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη εκλογή, αλλά στη δεύτερη εκλογή που δεν θα έχει αυτοδυναμία θα θέλει να κάνει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, θεωρώ, και να είμαστε λίγο ειλικρινείς, κανένας δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ να είναι συγκυβερνήτης. Τους ψήφους του ΠΑΣΟΚ θέλουν. Θέλουν να αλώσουν πραγματικά το Πασόν όπως επιχειρήθηκε και το 2015 κλπ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία. Να αλωθούν. Κατανοητό. Αυτό είναι το κίνητρό τους. Και εγώ θα ρωτήσω το εξής. Και γιατί, κύριε Πλαφαδέλη, χρειάζεται ένα ισχυρό Πασό? Μια χαρά θα ψηφίσουμε ή ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Ποιος ο λόγος? Δηλαδή τι στα αλήθεια δούμε, λοιπόν, θα φέρει ένα ισχυρότερο Πασό? Για να δούμε λοιπόν ακριβώς ποιες πολιτικές είναι αυτές που εφάρμοσε ο κύριος Τσίπρας
Και ποιες πολιτικές είναι αυτές που εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία. Θα θυμηθούμε. Θα μπορούσε να γίνει ένα δημοψήφισμα 5 ημερών όπως έγινε. Θα μπορούσε να πουληθούν όλος ο πλούτος της Ελλάδας μέσω τα ΙΠΕΔ να πουληθούν και να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να υλοποιεί νόμους που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπήρξε περίπτωση να γίνει ο νόμος Κατρούγκαλου. Να θυμηθούμε την περίπτωση Μητσοτάκη. Τι έχει συμβεί. Να πάμε στα κόκκινα δάνεια και στα φαντς, όπου ξυλώθηκε παντελώς ένας νόμος προστασίας που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ στην πιο δύσκολη φάση του μνημονίου, του πρώτου μνημονίου. Να θυμηθούμε επίσης ότι τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας με το αποκορύφωμα, το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου φαίνεται η ανεπάρκεια και των δύο. Μέσω της μη υλοποίησης πραγματικά, ας πούμε, μια σύμβαση η οποία θα μπορούσε να έχει λύσει το πρόβλημα. Και οι δύο, κύριε Σπιτζέ. Άρα λοιπόν, κύριε Πλαβαδέλη, λέτε μόνο το ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την αλλαγή. Σήμερα και αυτό είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Και έχω την αίσθηση ότι πράγματι όλοι το αντιλαμβάνονται. Όλοι το αντιλαμβάνονται. Ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτό που θα φέρει πραγματικά τις ισορροπίες. Θα φέρει μέσω των προγραμματικών συγκλήσεων, μέσω των συνεργασιών, θα φέρει λοιπόν μια καινούργια Ελλάδα, μια καινούργια διαφορετική Ελλάδα. Μάλιστα. Και αυτό είναι και η δική μου, αν θέλετε, θέση και η παρουσία στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟ. Μάλιστα, κανονικό. Θέλετε να συζητήσουμε για τους νέους ανθρώπους, να συζητήσουμε για τους 400.000, 500.000 νέους ανθρώπους που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Όχι, να όχι. Συζητήσουμε για την ανεργία των νέων. Εγώ θα έλεγα να μην συζητήσουμε, να θεωρήσουμε, θέλω να πρωτοτυπήσω, να θεωρήσουμε ότι αυτοί που έφυγαν καλώς, κακώς, κάκιστα προφανώς, έφυγαν. Το θέμα είναι ότι να μην φύγουν όλοι οι άλλοι που έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο όσοι φύγαν. Ακριβώς. Και η δική μου, αν θέλετε, θέση και η συζήτηση που κάνω καθημερινά με τα νέα παιδιά και... αν θέλετε, αφουγκραζόμενος πραγματικά την αγωνία τους. Και μην ξεχνάτε ότι στην περίοδο των εκλογών θα προετοιμάζονται τα παιδιά για να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Μία εξέταση η οποία εν μέρη θα κρίνει σε εν πολλής μάλλον το μέλλον τους. Τι μπορώ να πω λοιπόν σε αυτά τα παιδιά, στην αγωνία, στο βλέμμα αυτών των παιδιών, οι οποίοι μου λένε μονίμως, μα δάσκαλε, εντάξει, να δώσουμε εξετάσεις. Σε ποιο πανεπιστήμιο θα πάμε? Τι θα κάνουμε όταν τελειώσουμε? Έχουμε τρομερή ανεργία στους νέους πτυχιούχους, έχουμε τρομερή ανεργία στους νέους ανθρώπους και πραγματικά αυτοί που δουλεύουν σήμερα στην Ελλάδα αμείβονται εξευτελιστικά. Υπάρχει μία θέση εργασίας για δύο ανθρώπους. Οι αμοιβές τους είναι της τάξης των 500 και 600 ευρώ. Είναι θλιβερό στα αλήθεια. Είναι θλιβερό στα αλήθεια, κύριε Πλαβαδέλη. Κύριε Πλαβαδέλη, επιτρέψτε μου να κλείσουμε ένα προσωπικό ερώτημα. Προφανώς, το ισχυρό σας σημείο είναι η Θάσος. Θεωρείτε ή πιστεύετε και θα διεκδικήσετε, κατανοητό, να στηριχθείτε στους πολίτες του νησιού. Όμως, είναι μια δεξαμενή σημαντική, δεν αρκεί. Θεωρείτε ότι έχετε πρόσβαση και στις άλλες περιφέρειες και στο υπηρετικό μέρος του νησιού, έτσι ώστε να διεκδικήσετε με αξιώσεις ό,τι καλύτερο μπορείτε σε αυτή την αναμέτρηση? Καταρχάς, να σας απαντήσω. Το ψηφοδέλτιο που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι ανανεωμένο κατά τα 5 έκτα. Είναι άνθρωποι συνυποψήφιοι μου ικανότατοι, άνθρωποι που στην επαγγελματική τους νομίζω καριέρα ότι είναι όπως πετυχημένοι. Μόνο ο Δημήτρης Παπουτσής είναι από το προηγούμενο. Ακριβώς. Γι' αυτό είπα τα 5 έκτα. Και θεωρώ ότι όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το ψηφοδέλτιο είμαστε πραγματικοί στρατιώτες. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή δεν είναι αν εγώ εκλεγώ βουλευτής ή αν εκλεγεί ο Δημήτρης ο Παπουτσής ή ο Λεωνίδας ο Παπάς ή η κυρία Μαρτίδου ή η κυρία Χατζηευστρατίου κλπ. Ή ο Καϊτατζόπουλος από τον Έστω. Αυτό που έχει σημασία πραγματικά είναι να δώσουμε όλοι μας τον αγώνα και όλη μας την αγωνιστικότητα
ώστε το ΠΑΣΟΚ πραγματικά να αποκτήσει ένα ισχυρό ποσοστό και να γίνει ο ρυθμιστής των εκλογών της 21ης Μαΐου. Προσωπικά, όπως αναφέρατε, είμαι στο ΠΑΣΟΚ πάρα από τα 14 μου χρόνια. Μετήχα στις νομαρχιακές επιτροπές, δεν είμαι ένας άγνωστος και στην κοινωνία της Καβάλας. Και θα σας έλεγα και το εξής. Τα μαθητικά μου χρόνια τα πέρασα στην Καβάλα. Έχω πάρα πολλούς φίλους και δίνω τον αγώνα και με στηρίζουν πάρα πολλοί φίλοι από την πρώτη μέρα που έθεσα υποψηφιότητα και θεωρώ ότι έχω τη δυνατότητα να έχω και φίλους πολλούς στην Καβάλα και υποστήριξη από την Καβάλα. Μάλιστα. Αλλά σας είπα, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Κύριε Πλαπαδέλη, να σε ευχηθώ τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εν όψη των εορτών σας εύχομαι καλή μας λαμπρή, καλή μας ανάσταση και ανάσταση στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, στη χώρα μας. Να αυτό είστε καλά, κύριε Πλαφαδέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αυτή τη φορά με υποψήφιο σε επίπεδο αυτοδιοίκησης.